πρώτον να κάνεις προσευχή, να σε φωτίζει ο Θεός. Δεύτερον, αυτό που λέει ο Άγιος Παΐσιος, να τους βάζει την καλή ανησυχία. Γιατί όλοι έχουμε μέσα μας τη φωνή του Θεού. Έχουμε αυτό που λέμε συνείδηση. Έτσι. Και ο άθεος και ο βουδιστής και ο οποιοσδήποτε έχει μέσα του αυτή τη φωνή. Οπότε αν μπορέσουμε να ξυπνήσουμε αυτή τη φωνή, να την ενεργοποιήσουμε, να το βάλουμε λίγο να προβληματιστεί. Λέει ο Άγιος Πορφύριος, ας πούμε, για τους εκπαιδευτικούς. Μπορεί να το διαβάσεις και αυτό το κεφάλαιο εκεί στο Βίος και Λόγοι. Μπαίνεις, λέει, μέσα στην τάξη και αρχίζεις να λες τα παιδιά, ξεκινώντας από μακριά, φιλοσοφικά, έτσι. Παιδιά, σας έχει απασχολήσει το θέμα Θεός. Μπορείς να πεις και εσύ έτσι. Σε έχει απασχολήσει ποτέ το θέμα Θεός? Και από εκεί να χτίσεις μια πρώτη καλή αναζήτηση, ας πούμε, καλή αγωνία, έτσι. Αλλά βέβαια θέλει φώτιση Θεού, βέβαια. Και εντάξει, και λίγο κάποιες γνώσεις, ας πούμε. Όχι και σπουδαία πράγματα, μια απλή λογική. Ας πούμε όλο αυτό το σύμπαν. Εδώ βλέπεις ένα σπίτι, υπάρχει καμιά περίπτωση σε 3 εκατομμύρια χρόνια να γίνει μόνο του? Να φυσήξει ο αέρας, ποιος αέρας, και τον αέρα ποιος θα το φτιάξει? Και να μαζέψει τα υλικά και να τα χτίσει και να κάνει τα σοβά και να έρθουν τα φώτα και ξέρω εγώ. Αδύνατο, δεν είναι? Πόσο μάλλον αυτό το τέλειο αχανές σύμπαν να γίνει από μόνο του? Δεν σε έχει προβληματίσει αυτό ποτέ? Να το βάζεις λίγο να σκεφτεί με τη λογική, αφού λες ότι είσαι ορθολογιστής και δεν πιστεύεις, ας πούμε. Και εγώ με τη λογική σου λέω. Κάθε τι φτιάχνεται από κάποιον. Δεν έγινε κάτι μόνο του. Και μάλιστα τόσο περίτεχνο, τόσο πολύπλοκο και να λειτουργεί με τέλειο τρόπο, σαν ένα ρολόι. Δεν ξέρετε το παράδειγμα με το ρολόι. Περπατάς στο δάσος και βρίσκεις ένα ρολόι. Πρέπει να είσαι τρελός να πεις ότι αυτό έγινε από μόνο του. Έστω και σε 3 εκατομμύρια χρόνια. Μαζεύτηκε το πλαστικό, έκανε, ας πούμε, το κάλυμα, το μέταλλο, τους δείχτες, τους αριθμούς, κουρδίστηκε, δουλεύει, έγινε μόνο το, παιδιά, προσκυνήστε. Δεν είναι έτσι. Είσαι τρελός, είσαι σχιζοφρενής. Δηλαδή μπορείς να τους δείξεις τη σχιζοφρενιά τους μέσα από αυτή την αθεία που έχουν. Και από εκεί μετά αρχίσεις να χτίζεις. Κατάλαβες? Γιατί είναι σχιζοφρενιά, όντως. Η αθεία είναι η παθολογία. Δεν είναι φυσιολογικό πράγμα, έτσι. Ψυχοπάθεια είναι, ψυχοασθένεια είναι. Αν είσαι ορθολογιστής πραγματικός, θα πιστέψεις. Η ίδια λογική σου θα σε κάνει να πιστέψεις.